Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την Οδύσσια, το τηλεοπτικό κρυφό σχολείο όπως το έχουμε ονομάσει. Να συμφιθούμε χρόνια πολλά, διότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές εορτές, αυτή την υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Πριν σας παρουσιάσω το σημερινό προσκεκλημένο μου, θα ήθελα έτσι να κάνω μία πολύ μικρή εισαγωγή, είναι ένας εκ των σπουδαιότερων θεολόγων της εποχής μας. Αποδεκτός και σεβαστός από τον επιστημονικό κόσμο παγκοσμίω για την σοφία, την κατάρτισή του και το στο έργο του. Ιδιαίτερο αγαπητό στον πιστό λαό για την προσήλωσή του στην ιερά παράδοση τη Εκκλησία και την απλότητα του χαρακτήρα του. Ο λόγο του πλήρη τη ψηλή θεολογία των Αγίων Πατέρων και συγχρόνω ανεπιτίδευτο ώστε να γίνεται αντιληπτό από όλου. Έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή τον πατέρα Γεώργιο Μεταλινό, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάτερ, μου, την ευχή σα. Καλώ ήρθατε. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή και η χαρά που είστε εδώ μαζί μα. Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάτι προλογικά. Μετά από τα καλά σα λόγια, έλεγε κάποιο εκκλησιαστικό ότι τα καλά λόγια δεν τα γυρίζει κανεί πίσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι Μέχι καρπός τυχνώ. της καρδιάς σας, της καλοσύνης σας. Μέχι Είναι τυχνώ. μεγάλη μου η χαρά και η τιμή συγχρονώ για την πρόσκληση αυτή να συμμετάσχω σε εκπομπή της Οδύσσιας. Και έχω, είχα ακούσει τον σταθ, για τον σταθμό, σταθμό σας, αλλά δεν είχα την τιμή να είμαι και εγώ μέσα στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι αυτή τη μακρά Οδύσσια την οποία να αρχίσετε να την αντιμετωπίζετε με κέφι, με ευλογία και χάρη Θεού, για να φτάνετε πάντα στην Ιθάκη σα, στον προορισμό σα. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σα λόγια, Πάτερ μου. Έχουν εκδοθεί δύο βιβλία του Αγίου Αθανασίου του Παρίου από τον Νίκο Γρηγόρη σε συνεργασία με τον κύριο Ιωάννη Ζανή. Ποια είναι αυτά τα βιβλία, πείτε μα ποιο είναι ο συγγραφέα και ποιο ο σκοπό τη συγγραφή αυτών. Ανέλαβε μια εκστρατεία ο εκδοτικός Ίκος Γρηγόρη, Σημειωθεί το ότι ο Μακαρίτης, ο Γρηγόρης, που ίδρυσε το, που ίδρυσε το βιβλιοπωλείο, τον εκδοτικό μάλλον αυτόν, ήταν Μάλιστα. συνάδελφός μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Δεν συνέχισε, ήταν στο χώρο της εβραϊκής γλώσσης και φιλολογίας, ένας εξαίρετος άνθρωπος και μου δόθηκε και πάλι ευκαιρία να συνεργαστώ με τον εκδοτικό οίκο, διότι τα πρώτα μου βιβλία μου τα εξέδωσε ο εκδοτικός οίκο Γρηγόρη, πριν από πολλά χρόνια. Α, λοιπόν, ε, ανέλαβαν αυτή την εκστρατεία οι συνεχίζοντες στο έργο του μακαρίτη του Γρηγόρη, κυ, ε, κυρού τώρα Γρηγόρη, ο κύριος Δημήτρης α, Σεφεριάδης και η εκλεκτή σύζυγός του, κυρία Χριστίνα Γρηγόρη συνεπικουρούνται στο έργο του αυτό το εκδοτικό από έναν λόγιο άνθρωπο και αυτοί είναι άριστα κατηρτισμένοι και οι δύο, αλλά έχουν κοντά του τον κύριο Γιάννη Ζανή που αναφέρατε. Μου δόθηκε η ευλογία πραγματικά από το Θεό να γνωρίσω και τον κύριο Ζανή και να συνεργαζόμαστε τώρα σε αυτά τα βιβλία και σε άλλε περιπτώσει. Okay. Ο κύριος Ζανής είναι ένας φιλολογικότατος, ανήρ και θεολογικότατος. Δεν στηρίζεται σε τίτλους και λοιπά, ακαδημαϊκούς, αλλά στηρίζεται στην βαθιά του γνώση. Και ομολογώ ότι είναι ευλογία και για μένα ότι έχω συνεργάτη σε, το, σε αυτόν τον αγώνα, δίπλα στον κύριο ε, Σεπεριάδη και τη σύζυγό του, έχω ως συναγωνιστή και συνεργάτη τον κύριο Ζανί. Ε, πήραν την απόφαση, μάλλον του κυρίου Ζανί πρέπει να είναι η απόφαση, ομολογώ δεν το διευκρίνησα, πριν από δύο χρόνια, το 2015, να ασχοληθούν με έργα του Αγίου Αθανασίου Παρίου, τα οποία ε, αποδεικνύονται ότι έχουν να δείξουν μια επικαιρότητα θαυμαστή. Μιλούν δηλαδή, νομίζει κανείς ότι μιλούν στην εποχή μας. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Ζανής είναι εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει την ε, έκδοση των έργων του συγκεκριμένου προσώπου του Αγίου Αθανασίου Παρίου και εγώ έχω την εποπτεία, μου την έδωσαν και τους με τιμούν mm -hmm. και γράφω τα προλεγόμενα, εκτενή προλεγόμενα στι εκδόσει αυτές που θα πληθυνθούν διότι θα ακολουθήσει η έκδοση και άλλων έργων του Αθανασίου Παρίου. Είναι τα λεγόμενα αντιρητικά ή πολεμικά εντός εισαγωγικών έργα του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου των νεωτέρων αιώνων και ο οποίος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, προσπαθεί να στηρίξει την ορθόδοξη παράδοση, την σχέση της ορθοδοξίας με τον Ελληνισμό και κυρίως αυτό φαίνεται μέσα από τα έργα του Εκείνα, τα οποία αποκρούν ε, ανθελληνικές και κυρίως αντορθόδοξες θεωρίες, οι οποίες μεταφέρονται μετακενώνονται όπως θα ήθελε ο Κοραής ή στον δικό μας χώρο. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ε, επελέγει ο Αθανάσιος Πάριος λόγω της επικαιρότητα την οποία προσφέρει, αλλά από την άλλη πλευρά η, η επικαιρότητα αυτή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τεράστιο το οποίο διανύουμε στις τελευταίες δεκαετίες που δεν είναι Μόνο η αποορθοδοξοποίηση, δεν θα πω αποχριστιανοποίηση, ναι. διότι ένας ναι. χριστιανισμός ο οποίος είναι ναι. ανεμικός και λοιπά, είναι ευχάριστα δεκτός από όλο τον κόσμο, Φυστο. μέσα στο πνεύμα της Φυστο. θρησκεολογίας, όπως λέμε και στα σχολικά θέματα. Φυστο. Αλλά είναι η αποορθοδοξοποίηση. Δηλαδή, σε αυτή τη θεανθρώπινη ένωση που λέγεται Ελληνορθοδοξία, ή να το πω σωστά, ε, η ένωση... Θεανθρώπινη Ένωση Ελληνισμού ως του σημαντικότερου ανθρωπίνου μεγέθους, της αναζητήσεις δηλαδή της αλήθειας μέσα στην ιστορία, ε, με την Ορθοδοξία που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η ένσαρκη η παναλήθεια Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι το οποίο είναι τραγικό και δείχνει και την μορία μας. Είναι σαν να προσπαθεί κανείς να χωρίσει τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, Ακριβώς. τον Θεό και τον άνθρωπο. Ακριβώς. Αυτό είναι αδύνατον. Διότι στους αιώνε προσέλαβε ο Ιησούς Χριστός από, τα άχραντα, από το άχραντο σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου τον άνθρωπο, άνευ σποράς ανδρός εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και τον ένωσε ασύγχυτα, αδιέρετα, αχώριστα με τον Θεό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και σε αυτό το μέγεθος που λέγεται ελληνοορθοδοξία. Επομένως συνεχίζουμε μία προσπάθεια που την ενεπνεύστη ο μακαριστός ε, Μητροπολίτης Αμβρόσιος της ε, Παροναξίας, όπως τον Α, λέγαμε μάλιστα, εμείς, μάλιστα. ο οποίος εκοιμήθη, είχε προβάλει τους κολυβάδες και κυρίως τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο που κατήγετο από την Ίσο <σχελίδι> <νήσο σχελίδι> Πάρο. Λέγω συνήθω δύο Παρίους, εμείς ξέρουμε. Τον Αθανάσιο τον Πάριο και τον Γιάννη τον Πάριο, <σχελίδι> <σχελίδι> τον τραγουδιστή. <σχελίδι> Έχουμε λοιπόν αυτή <σχελίδι> την προσπάθεια η οποία τώρα πραγματοποιείται. Λοιπόν, ε, μια και αναφέρατε του κολυβάδε, πάτε μου, για πείτε μα κάποια πράγματα για να ενημερωθεί και ο κόσμο, τι ακριβώ είναι το κίνημα των κολυβάδων. Οι κολυβάδε πιστοποιούν την παρουσία του, Χριστού, του, του Θεού μα μέσα στον ιστορικό χώρο και στην ιστορική μα διάρκεια. Δηλαδή, εκεί που όλα νομίζει κανεί ότι σβήνουν και χάνονται, αναδεικνύει ο Θεό συγκεκριμένου ανθρώπου, πρόσωπα ή και ομάδες προσώπων τα οποία Δείχνουν ότι η παράδοση τη πίστεώς μας, παράδοση σημαίνει συνέχεια μια ζωή, ότι η παράδοση τη πίστεώς μας δεν έσβησε, συνεχίζεται. Άρα παίρνουμε ένα θάρρο, διότι δεν βλέπουμε να έχουν χαθεί τα ουσιώδη τη ταυτότητό μα, στοιχεία. Και εν συνεχεία. Ειδικό στην πολύ επικίνδυνη περίοδο τότε, έτσι, Σε κάθε επικίνδυνη αγρι... περίοδο, αγριβώς, το αγριβώς, επαναλαμβάνω, αγριβώς. εκεί που εγώ, νομίζουμε ότι όλα σβήνουν ε, και έτσι, όλα χάνονται. Έτσι, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει στο έθνος μα. άλλωστε, Ελληνισμός και Ορθοδοξία συμπορεύονται. Ε, Είπαν, είναι μια ανθρώπινη ένωση. Το θείο στοιχείο yeah. είναι η Ορθοδοξία και το ανθρώπινο, ο yeah. Ελληνισμός. Ό,τι εκλεκτότερο παρήγαγε ο κόσμος. Και ξέρετε κάτι άλλο, ότι... Ε, είμαι τώρα στις, στις εσχατειές του βίου μου, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω. Α, πέρασα, λοιπόν, από τον κόσμο αυτόν και οικοδόμησα μια γνώση και μια πείρα η οποία πήραμε έπεισε για το αχώριστο, όπως είπα και πριν, ελληνισμού και ορθοδοξίας. Ελληνισμός χωρίς ορθοδοξία του Χριστού και των Αγίων Πατέρων δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι. Δεν μιλώ για τη δική έτσι, μου ορθοδοξία. Έτσι, έτσι. Εγώ δεν έχω ίσως καμία σχέση με αυτή την ορθοδοξία, πέραν της ιεροσύνης που δεν είναι δική μου. Μου την έδωσε ο Θεός για του λαού του. Έτσι. Επομένως, η σχέση αυτή είναι ακατάλητη. Ε, έχουμε λοιπόν τώρα το κίνημα των κολυμπάδων. Τον 18ο αιώνα δόθηκε μια ευκαιρία να φανεί η συνέχεια της ε, εν Χριστώ ζωής και της εν Χριστώ αλήθειας. Όταν λέμε παράδοση εμείς οι Ορθόδοξοι δεν εννοούμε συντήρηση. Συντήρηση είναι η διατήρηση ορισμένων στοιχείων του παρελθόντος που είναι σαν να τα κλείνουμε σε κάποιο μουσείο να τα ξεσκονίζουμε κλπ. Και, και να ακριβώς. τα διατηρούμε εκεί, χωρί δηλαδή ενεργό παρουσία του. Χωρί τη ζωή του. Πολύ δεν σωστά. δεν τα βιώνουμε ακριβώ. Παράδοση ακριβώς. είναι η συνέχεια, αδιάκοπη συνέχεια ενό τρόπου υπάρξεω, ενό τρόπου σκέψεω, ενό τρόπου θεωρήσεω των πραγμάτων, κοσμοθεωρία κλπ. Οπότε λοιπόν οι κολυμπάδε, τον 18ο αιώνα, άθελά του αναμίχθησαν σε μία έρηδα η οποία λέγεται Έρη των Κολύβων». Είναι κάτι αντίστοιχο με την έρηδα του 14ου αιώνα, στην οποία πρωταγωνίστησε ο πρόδρομος των Κολυβάδων πατέρων, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, 14ο αιώνας, και απέδειξε ότι στη Δύση υπάρχει ένας άλλος χριστιανισμός, Χριστιανισμό άλλου είδους. <Τι> Αυτή η διάκριση ουσιώδης, για την επίγνωση της ταυτότητάς μας αρχίζει με το Μέγα Φώτιο τον 1 ενδε, τον, τον αιώνα. Οπότε, προέκυψε το θέμα, ένα θέμα της παραδόσεως, κάποιος θα το θεωρήσει ασήμαντο, είναι πότε γίνονται τα μνημόσυνα. Μάλιστα. Βλέπετε ότι σε όλα τα θέματα ανακύπτουν μεγάλα προβλήματα από μία μικρή αφορμή, η οποία δεν λαμβάνεται τόσο, ε, δεν τη δίνουμε τόση προσοχή στην αρχή. Έλεγε ο ιστορικός Ευσέβιος τον 4ο αιώνα, ο πρώτος εκκλησιαστικός ιστορικός, έλεγε ότι «Εξ μικρούς πυνθύρος, μέγα πυρ εξεκέτο, με τον αριανισμό. Από μία Μια μικρή σπίθα άναψε πυρκαγιά, όπως είχαμε δυστυχώς και τις πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι εμείς οι Επτανήσι, ζήσαμε αυτή την τραγικότητα στη Ζάκηδο και στην Κεφαλονιά και στην πατρίδα μου, την Κέρκυρα. Οπότε, πότε γίνονται τα μνημόσυνα. Οι κολυβάδες συνέχισαν την παράδοση των Αγίων μας, αυτή είναι η Ορθοδοξία, η ένσαρκη Ορθοδοξία, τα μνημόσυνα γίνονται το Σάββατο. Και όχι την Κυριακή, και όχι, όχι την Κυριακή. τώρα. Οι, Οι μοναχοί ξέρω. της Αγίας Άνης, από καλή ναι. διάθεση, Μάλιστα. Δεν ξέρω αν παρεκκινούντο και από άλλε δυνάμει κλπ. Σημασία έχει από καλή διάθεση για να μπορούν να πηγαίνουν στο παζάρι την Κυριακή, διότι είχαν μεταφέρει το παζάρι την Κυριακή. Ξέρετε, γιατί εκτελέστηκε και μαρτύρησε ο Άγιο Χωσμά ο Γιατί Φυσικά. Διότι το, ναι, το παζάρι των Εβραίων, και δεν μιλώ τώρα αντιεβραϊκά, ήθελε να το ξαναφέρει στο Σάββατο. Έτσι. Αλλά οι Εβραίοι ήθελαν να τιμήσουν τη δική του ημέρα γιορτάσιμη και μετέφεραν το παζάρι με την ενίσχυση των Οθωμανικών αρχών. Είμαστε Κυριακή. υπό την Τουρκορδία την Κυριακή. Λοιπόν, εκεί άρχισε αυτή η συζήτηση η οποία οδήγησε στην έκρηξη. Μέσα σε αυτή την έκρηξη ανεβαίνουν στην επιφάνεια όλα τα στοιχεία, τα συστατικά δηλαδή, Τη Έλληνο Ορθοδόξου Παραδόσεω, τα οποία προβάλλουν οι κολυβάδε. Ποιοι είναι τώρα οι κολυβάδε, Ο λογιότερο από του κολυβάδε, και ο μεγάλο νου των κολυβάδων, βέβαια, αυτοί δεν στηρίζονται μόνο στα γράμματα, αλλά στην χάρη του Θεού, είναι ο Άγιο Νικόδημο ο Αγιορίτη. Ο δεύτερο κατά σειρά είναι στην... στο θέμα τη συγγραφή και λοιπά, ο Άγιο Αθανάσιο Οπάριο. Γεννήθηκαν όλοι τον 18ο αιώνα και έζησαν μέχρι τι αρχέ του 19ου αιώνα. Mm -hmm και ο Νικόδημος και ο Πάριος που εκοιμήθη το 1813 εις την Πάρο, εις την ε, Γείο, όπου ήταν διευθυντής της σχολή. Mm -hmm. Ο ηθήνων όμως των Κολυβάδων, γι' αυτό τον άφησα τρίτος στη σειρά, ήταν ο Άγιος Μακάριος, ο επίσκοπο Κορίνθου, πρώην Κορίνθου, μετά τα ορλοφικά, έχασε τον θρόνο του, στην, την έδρα του στην Κόρινθο, και ασχολήθηκε με το πνευματικό έργο και ήταν ο μέντορα, θα λέγαμε, ε, και ο εκείνος ο οποίος ενέπνεε στους άλλους κοδιμπάδες και κυρίως τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη έργα. Μάλιστα. Αρκετά έργα, πολλά έργα ο Νικόδημος, πάνω από 30. Αλλά πολλά είναι εκδεδομένα, όχι όμως όλα. Ο Άγιος Νικόδημος εδέχεται το αφορμές και από τον Άγιο Μακάριο, ο οποίος ήξερε την ποιότητα του λόγου του Αγίου Νικοδήμου την πατερικότητα και παραδοσιακότητά του και γι' αυτό ανέθετε στον Νικόδημο να γράψει κείμενα τα οποία θα διεδίδοντος τον λαό μας και θα ενίσχυαν την πίστη και την αιμονή του στην Ελληνοορθοδοξία. Αυτοί ε, οι πέρα, τρεις ναι. λοιπόν είναι οι σημαντικότεροι ναι. από τους κολυβάτε. Να προσδιορίσουμε λίγο ποιοι ήταν οι κίνδυνοι την περίοδο που εμφανίστηκε το κίνημα των κολυβάδων. Ο κίνδυνο πρώτον τη αποορθοδοξία. Απορθοδοξία βεβαίω, έτσι, εν εννοείται. Είμαστε Αναποίη... στον καυτό δο... ε, 18ο αιώνα. Ακριβώ. από τη μια πλευρά έχουμε ανάπτυξη του εμπορίου, κίνηση στην ορθογενική αυτοκρατορία, ε, κάποιε ανανεώσει στην ζωή, αλλά από την άλλη πλευρά είχαμε όπω θα δούμε και το ρεύμα του διαφωτισμού. Δηλαδή άνοιξαν οι πύλε και εισήρχονται στον χώρο μα όλα τα δυτικά ρεύματα, τα οποία ανέτρεπαν πλήρως την παράδοσή μας. Yeah. Επομένως, λοιπόν, ο κίνδυνος ο πρώτος ήταν της αποορθοδοξοποιήσεως του λαού μας και του αφελινισμού του. Ξέρετε, όταν χαθεί η ορθοδοξία, επιτρέψτε μου να το πω, αγαπώ το έθνος μας, έκαμα κι εγώ δύο χρόνια στρατιώτης, απλός στρατιώτης, ήμουνα εκτελεστής μουσικών οργάνων, μουσικός δηλαδή στο στρατό και κυραίος. Λοιπόν, αγαπώ την πατρίδα και ήμουνα έτοιμος να χύσω το αίμα μου, ήταν κρίσιμη περίοδος με τους Τούρκους και λοιπά, 63-65 εξιντα, και τα παιδιά μου, οι δύο, από, του, από τα παιδιά μου, η γη μου και ο Δημήτρης και ο Θεόδωρος, ως απλοί στρατιώτες υπηρέτησαν και αυτή την πατρίδα. Δεν πήραμε από την πατρίδα, αλλά δώσαμε. Τώρα και εσείς είστε έμπειρος αυτά και θαυμάζω από το ταξιδάκι που κάμαμε, θαυμάζω τη σοφία σας κύριε Βασιλιάδη. Ε, ξέρετε ότι ε, στρατός δεν σημαίνει μόνο δύο χρόνια θητεία, ακριβώς δύο χρόνια που είχαμε εμείς τότε. Σημαίνει συγχρόνως και μισό χρόνο πριν να πας στο στρατό και μισό χρόνο μετά τον στρατό. Λοιπόν, δεν θεωρώ την απώλεια χρόνου. Ε. Αυτό το είπα για να μην με θεωρήσει ε. κανείς αν θέλει να... Αγαπώ την πατρίδα μας, Βανήν αλλά πάντοτε ε, συνειδητομένη με την Ορθοδοξία. Χωρίς χριστιανισμό, όχι ενευμένο, δεν υπάρχει ελληνισμό. Εκε... Ε, ε, Αδιαφορώ εκε... για ενοεί... μια Ελλάδα, λυπούμε ως παπάς αφοδοξία, και ως άνθρωπος, έτσι. θα βοηθήσω όσο μπορώ, αλλά διαφορώ για μια Ελλάδα η οποία από, όχι αποχριστιανίζεται, ήδη έχει αποχριστιανιστεί, αλλά αποορθοδοξοποιείται. Έτσι. Δηλαδή, σπάει η αλυσίδα τη παραδόση. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα και νομίζω ότι και η πλειονότητα του ελληνικού λαού συμφωνεί με αυτό που λέτε. Ε, Τελικώ ο κίνδυνο εκλατινισμού, μήπω ήταν και μεγαλύτερο από τον. Κίνδυνο Ήδη του αυτό αρχίζει με το σχίσμα, τον 10ο αιώνα, το μεγάλο σχίσμα, 1054. Δημιουργείται στη Δύση ένας άλλος χριστιανισμός. Δηλαδή και μόνο τότε που υπήρχε ή το παπικό κράτο. Δυπούμε που το λέγω και μα θεωρούν φανατικού κλπ. Δεν υπάρχει χριστιανισμό Άγιο αγιοπατερική και αποστολική και προφητική, διότι είναι μια λυσίδα μια συνέχεια. Αλλά υπάρχει ένα άλλο χριστιανισμό. Χριστιανισμό άλλου είδου. Που κορυφώνεται στη δημιουργία ενό παγκοσμίου κράτου. Και το κράτος αυτό λέγεται κράτος της Παλαιάς Ρώμης, παλαιότερα ναι. και σήμερα λέγεται κράτος του Βατικανού. Ξέρετε ο ακριβώς, Μακαριστός, ακριβώς. εγώ τον λέγω Μακαρίτη που είναι το πιο σωστό, ο Μακαρίτης ο αρχιεπίσκοπος ο, ο, Σεραφείμ, ο Σεραφείμ, ο Χριστόδουλος κάλεσε τον Πάπα, πήγε, μας πήγε σε άλλα μέρη, άλλα μη μείνουμε. αιωνία του η μνήμη, ο Σεραφείμ αιωνία η μνήμη και αυτού, Μα ρωτούσε όταν συγκεντρωνόμεθα καθηγητέ, θεολόγοι Αθηνών, Θεσσαλονίκη, μα έλεγε: Ρε παιδιά, είναι εκκλησία το Βατικανό. Και θυμάμαι α... Το Βατικανό είναι το κράτος. Φυσικά. Και θυμάμαι την απάντηση την οποία είχε δώσει ο Μακαρίτη, ο καθηγητή συνάδελφος και σεβαστό καθόλου ο Νίκο Ονησιώτη, αναμεμειγμένο πλήρω ει τον Οικουμενισμό. Ο οποίο είχε κάθε λόγο να μην το πει, αλλά ήταν ειλικρινή και έντιμο. Μάλιστα. Υιός παπά. Του πατρό Αγγέλου Νησιώτη. Ο Νίκο ο Νησιώτη. Και του απάντησε Άγελ. του Σεραφείμ. Ο Νίκο είναι πολύ γνωστό. Ναι. Βέβαια. Μάλιστα, βέβαια. βέβαια. γνωστό. Ναι. Ναι. Και του λέγει του Σεραφείμ, Όχι Μακαριότατε. Δεν είναι, δεν είναι, εκκλησία, δεν είναι εκκλησία, είναι κράτο. Και αυτό βγήκε από το στόμα ενό αναμεμειγμένου στον οικουμενισμό, είχε αξιώματα μέσα στον οικουμενισμό, περισσότερα από πατριάρχες και αρχιεπισκόπους κλπ. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την αλλίωση του δυτικού χριστιανισμού δημιουργούνται διάφορα ρεύματα σε μια διαλεκτική διαδικασία. Ξέρετε ότι μέχρι το, του σοσιαλισμού, στο μαρξισμό, που γεννιέται ο μαρξισμός, Δηλαδή, ω ε, κομμουνισμό γεννιέται στη Γαλλική Επανάσταση μέσα. Λεύτε, αυτά είναι εγώ. τεράστια θέματα. Εγώ. Όλα αυτά τα ρεύματα παράγονται από την σύγκρουση των συντηρητικών και όχι παραδοσιακών χριστιανικών δυνάμεων τη Δύσεω, όπω είναι ο Παπισμό. Μετά θα έρθουν και οι Προτεστάντε από τον 16ο αιώνα. Και παράγονται λοιπόν ιδεολογίε, θεωρίε, πολιτικέ, πολιτιακέ ή οποιασδήποτε, οι οποίε όλε εισήγονται για τον δικό μα φιλοδυτικό. Ακριβώς. Όπως Ακριβώς. ο Κοραΐς, επί παραδείγματοι, ναι. εισήγοντο στην ταυτότητά Καθημάς Ανατολή. Οπότε ο κίνδυνος ήταν να αλλοιωθεί τελείω η ταυτότητά μας. Ένας ελληνισμός αφεληνισμενος και απορθοδοξοποιημένος, είπαμε, δεν είναι ελληνισμός. Δεν έχει συνέχεια δηλαδή, αλλά διακοπεί, διακόπτεται η ιστορία του πώς έγινε στη Δύση με τον παπισμό κλπ. Ε, οι κολυβάδες έρχονται ως ανάχωμα σε αυτή την αλλοιωτική κίνηση. Μάλιστα. Στη συνέχεια, μετά τους κολυβάδες, έχουμε το, το 21, έτσι. Τι γίνεται, η Εκκλησία μας πού πηγαίνει μετά το 21 και ποια είναι η συμβολή τους σε αυτή την εξέλιξη μετά. Κοιτάξτε, η κορύφωση τη συμβολή τους φαίνεται στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίδη, στον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο και κυρίως στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος 19 χρόνια έμεινε στο Άγιον Μάλιστα. Ανήκε πνευματικά και από πάση πλευρά στους Κολυβάδες. Ε, ταξίδευε μετά όλο το μεγαλύτερο μέρος του, ελληνικού, του ιστορικού ελληνισμού και ήταν εκείνος ο οποίος προετοίμασε την Ανάστασή μας. Βέβαια, αλλιώς ξεκίνησε το 21 όπως το λέτε τώρα και αλλού κατέληξε. Ακριβώς αυτό. Έχι να μην ήθελο, ξεχάσουμε ήθελο όμως να... τα βιβλία για τα οποία μιλήσαμε ναι, εννοώ, μετά. Θα, Ωραία. Θα, με βεβαίως, με βεβαίως. Τι σημαίνει δηλαδή ότι η... έχω γράψει, επιτρέψτε μου να το πω, mm -hmm. μελέτες με τον τίτλο «Το Ανολοκλήρωτο 21». Το 21 δεν ολοκληρώθηκε. Αλλά είναι άλλο το 21 που ζούμε και άλλο το ετοιμαζόμενο από τους πατέρες μας 21. Και από τους ήρωες βεβαίως, έτσι, που αλλού νομίζω στόχευαν και τελικά. ήταν το αποτέλεσμα. Ο Κολοκοτρώνης ακολουθεί τη γραμμή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Έτσι. Και μία παρένθεση, λέμε σήμερα. Ο Ματριάννη, ο Παπαφλέ, σα πιστεύω, όλοι αυτοί ή καπω έτσι. Αυτή η... αυτοί την πορεία ακολούθησαν. Λέμε σήμερα κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν αγραμματοσύνη ή κακοία. Ξέρετε, η κακοία είναι μεγαλύτερη, ισχυρότερη από την αγραμματοσύνη. κακια ξερετε η κακια ειναι μεγαλυτερη ισχυροτερη ναι. απο την αγραμματοσυνη προτιμω τον αγράμματο Εναι, ναι. που έχει αφελότητα καρδία από εκείνον ο οποίο διαστρέφει εν γνώση του τα πράγματα. Ακριβώς. Δεν μπορώ προθεσίας. να πω ότι δεν ξέρουν. Ουδέμια σχέση έχει η ελληνική επανάσταση με την γαλλική επανάσταση. Ακριβώς. Απλούστατα. Ακριβώς. Επεταχύνθησαν οι ρυθμοί λόγω των γεγονότων στη Δύση, αλλά περάσανε πόσα χρόνια για να φτάσουμε στο 21. Διότι είχαμε άλλου στόχου εμεί. Ο Άγιο Κοσμά ο Ιωτολό. Δηλαδή, δύο χρόνια μετά ήταν περίπου έτσι. Το 1789. 30... 1821 λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μάλλον αυτά τα τονίζει ιδιαίτερα και είναι προς τιμήν του αιωνία του η μνήμη, ο Απόστολος Βακαλόπουλο, ο ιστορικός του νεωτέρου ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Συνεχίζει Μαϊκός, το έργο μήνυξός. του ο γιο του Κωνσταντίνο, εκλεκτό αυτό συνάδελφο, νεότερο συνάδελφο. Ο Απόστολο Βακαλόπουλο, λοιπόν, έχει συγκεντρώσει όλου του λόγου αυτού του Αγίου Κοσμά και διαφόρων πολλών σε όλη την έκταση του ελλαδικού χώρου του μάλιστα. ιστορικού. Τότε δεν είχαμε κράτο ελληνικό όπω είναι σήμερα για να το προσδιορίσουμε. Αλλά ο ελλαδικό χώρο είναι γνωστό από τον Όμηρο μέχρι σήμερα Φυσικά. και αρχαιότερα. Οπότε λοιπόν έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, αυτό θα γίνει ρωμαϊκό. Κρατήστε το αυτό. Δεν έλεγε ελληνικό. Ρωμαϊκό. Πολύ σωστά, αλλά το σωστά, το ελληνικό όμω, όμως το ελληνικό είναι ορθόδοκο. μέσα στο ρωμαϊκό. Ναι. Ρωμαϊκό είναι αυτό. Έχει και το ορθόδοξο ε, Μάτη, το, το ρωμαϊκό. σημαίνει είναι. ορθόδοξο. Ακριβώς. Αυτό που έχει σχέση με τη Νέα Ρώμη. Από το έτσι. 330 η αυτοκρατορία μας δεν ονομάζεται το Βυζάντιο. Ο καθηγητή, ο Καραγιανόπουλο, αιωνία του. Είναι όρο Βυζάντιο, έτσι δεν είναι. Ο καρα... καθηγητή ο Καραγιανόπουλο στην... στην ιστορία του Βυζαντινού κράτου χρησιμοποιούμε τον όρο για να επικοινωνούμε με του Φράγκου. Μα ξαναβάφτισαν οι Φράγκοι. Ναι. Ο, λέει ο Καραγιανόπουλο, σελίδα 18, ε, Βυζάντιον και Βυζαντινοί πολίτε δεν υπήρξαν ποτέ. Αυτό είναι τρομερό. Έχουμε εμεί κάποιου δλοπρεπεί στην Δύση που τουλάχιστον α κάνουμε τη διάκριση. Επιτρέψτε μου να το πω. Μάλιστα. Ω καθηγητή, αλλά και ω ερευνητή, και τι θα πει καθηγητή, μια θέση είναι διδασκαλική. Αλλά ω ερευνητή τη ιστορία, όταν αναφέρομαι στο Βυζάντιο, λέω Βυζάντιο, Ρωμανία. Το όνομά μα από τον 4ο αιώνα, που μετεφέρθη η πρωτεύουσα από την παλαιά Ρώμη, δια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ή στην Ανατολή, δεν είναι Βυζάντιο, αλλά είναι Ρωμανία από τότε. Ο Μέγα Αθανάσιο, στα μέσα του 4ου αιώνα, λέγει Μητρόπολη σε στην η Ρώμη, της Ρωμανίας και εννοούσε και την Παλαιά αλλά κυρίως την Νέα Ρώμη την Κωνσταντινούπολη. Αχιβώς. Ξέρετε το όνομα δεν ήταν η Κωνσταντινούπολη ήταν η Νέα Ρώμη. Εκ της Παλαιάς Ρώμης μετεφέρθη η Παλαιά Ρώμη στην Ανατολή δια του μεγάλου του Αγίου δηλαδή Κωνσταντίνου. Ναι. Οπότε το όνομά μας ήταν Ρωμανία ή αυτοκρατορία η, η, του, του, του κράτους της Νέας Ρώμης. Η, το 1562 ένας φίλος μας γερμανός, γερμανοεβραίος, γερμανοσιονιστής δηλαδή, ο Ιερώνυμος Βόλφ, Βόλφ γερμανικά σημαίνει λύκος, λύκος Wolf, ακριβώς, έτσι, λύκος. μας εισήγαγε τον όρο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ελληνικότατο είναι, όλα δικά μας είναι. Εμείς, αυτό το οποίο με εξοργίζει, είναι η αιμονή σε κάποιους όρους που μας επευλήθησαν έξωθεν και όχι όλα δικά μας. Πελασγοί, Δαναοί, Αχαιοί, Έλληνες, Γρακοί, ναι. Βυ Βυζαντινοί, ό,τι θέλεις δικό μας είναι. Αλλά ποτέ δεν ονομάστηκε ιστορικά η αυτοκρατορία Βυζάντιο. Βυζάντιο. Γιατί Βυζάντιο. να μην το λέμε αυτό. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν έλεγε ο Κοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς, αυτό θα γίνει Ρωμαίικο, θα ξαναγίνει αυτοκρατορία δηλαδή. Ξέρετε, αυτό το λέγανε και οι Πόντι με μια ωραία έκφραση. Πότε, πότε θα γίνει η Ρωμανία. Ναι. Πότε θα γίνει η Ρωμανία, θα αποκατασταθεί δηλαδή ποιο αυτό που χάσαμε. Το 1204 με τη φραγκική κατάκτηση. Κατα... κατάκτηση αυτή είναι η πρώτη Ουσιαστικό καταστροφή. Από εκεί ξεκίνησα. Η δηλαδή. Αρβελέρ λέει να είναι, είναι καλά είναι. ότι ήταν από τότε η Κωνσταντινούπολη μια πόλη καταδικασμένη να χαθεί. Σωστό είναι αυτό. Και το... Η χαριστική βολή που τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά ήταν το 1453. εσείς τα ξέρετε Η χαριστική, χαριστική βολή. Ήταν το 1000... ναι, ακριβώς, Οπότε το λοιπόν, εάν δίναμε ένα χάρτη, κύριε Βασιλιάδη, αυτή τη στιγμή στον Ρίγα τον, τον, τον και αυτό για την ανάσταση τη Ρωμανία. Εργαζόταν με ακριβώς, τον δικό του τρόπο. Ακριβώς. Εάν του δείχναμε ένα χάρτη σημερινό, θα έλεγε τι είναι αυτό. Στο σχολείο λέγαμε τι είναι αυτό, τρώγεται. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Ποιο ήξερε την Ελλάδα που έχουμε σήμερα ή πολύ περισσότερο την Ελλάδα του 1821 ή 1830-32 με τον Καποδίστρια κλπ. Επομένω λοιπόν, ανάσταση τη αυτοκρατορία θέλαμε. Και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή. Αλλά ήρθε ο μεγάλο, δεν θα πω αν θέλει να, αλλά υπονομευτή των ελληνικών συμφερόντων, ο Ναπολέων. Ο κακό ζεγόμενο Μέγα. Yeah. Ξέρετε, όλου του φαγεί τη ιστορία του ονομάζουμε μεγάλου. Θα μου πείτε και ο Μέγα Αλέξανδρο. Όχι. Yeah. Oh, oh. oh, oh. Ο Αλέξανδρος πέταξε το σπαθί και με τον πολιτισμό συνήνωσε όλο τον κόσμο. Έτσι. Yeah. Αιωνία του η μνήμη του Αλεξάνδρου. Άλλαξε πορεία. Πήγε να εκδικηθεί του Πέρσε κλπ. Αλλά μετά μα ένωσε όλου με τον ελληνικό πολιτισμό και του γηγενή, τους Έλληνες εκ καταγωγής και τον υπόλοιπο κόσμο. Επανέρχομαι λοιπόν ο Ναπολέων με δύο λόγια ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μανιάτικο στοιχείο, κυρίω την Πελοπόννησο δηλαδή, διότι πίστευε ότι κατάγεται από τη Μάνη. Μπουοναπάρτε είναι το όνομα Καλημέρη. Μάλιστα. Στην Κορσική έχουν, είχαν πολύ στενέ σχέσει αιώνων με τη Μάνη και ήθελε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσει τους Μανιάτες να αναστηθεί η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα Κοραίης, Ο είναι συνεχίζει το αυτό το ίδιο ίδιο πράγμα, και εγώ. να έχουμε ένα εγώ. κράτος ελληνικό το οποίο, όμως, θα είναι υποχείριο των απολέοντας. Από το σχίσμα και μετά οι δυτικέ δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργούν προτεκτοράτα είτε το παπικό κράτος είτε οι άλλες δυτικέ δυνάμεις προτεκτοράτα στην καθημάς Ανατολή. Και το και ελληνικό λοιπόν, κρατήριο που μορφή άθεο το θέλανε, πώ το θέλανε. Στα μέτρα τα δικά του. Μην πάμε σε λεπτομέρειε γιατί ναι. αυτό, ε, ξέρετε, ο Όμηρο μα το λέγει ότι ο, ο ηγέτη είναι ποιμένο του λαού. Ποιμένε λαών, λέει ο Όμηρο. Επομένω, ο ποιμήν του λαού επιβάλλει στα πρόβατά του, άμα θεωρούνται μάλιστα και άλογα τα πρόβατα, όπω συμβαίνει με την πολιτική μα, μα θεωρούν όλου ηλικίου. Διότι είμαστε ηλίθιοι εφόσον. Δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το συμφέρον μα. Και προσέξτε, δεν μιλώ ούτε για κόμμα, ούτε για δικτατορίε, ούτε, ούτε για παράταξη. Εγώ αυτούς. είμαι χριστιανό, Έλληνα, Ορθόδοξο χριστιανό. Ο Χριστό δεν κάνει Έτσι. δικτατορία. Τι λέει, Θέλει υγιή γενέστε. 38 χρόνια παράλυτος ο άλλο. Και στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Και πάει ο Χριστό και του λέει, Θέλει να γίνει καλά. Εγώ θα του έλεγα, άνθρωπε μου, ποιο. Τυφλό, στραβό που λέμε δεν θέλει το φω του. Συγγνώμη αν προσβάλλω, δεν προσβάλλω. Οπότε λοιπόν, δεν μιλώ υπέρ κάποιου σχηματισμού κλπ. Είμαι ορθόδοξο χριστιανό, αυτό σημαίνει το ρωμιός, ορθόδοξος Έλληνα. Οπότε λοιπόν ο Ελληνισμό θα μπορούσε να βρει τη λύση του εάν στρεφόμεθα όλοι όπω στην δουλεία. Είχαμε αραποκρατία, φραγκοκρατία, λατινοκρατία, ε, οθωμανοκρατία ή Τουρκοκρατία όπως ακριβώς, τη λέμε. Α, εν συνεχεία ε, Αγγλοκρατία που διατηρείται μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Έτσι. Να μην πω Αμερικανοκρατία ή Γερμανοκρατία κλπ, διότι θα είναι πολύ φθηνό αυτό που θα πω το ζούμε όλοι. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί πώς επιβιώσαμε γύρω από την ενορία μας ή μέσα στην ενορία μα, το έλεγε και ο Δραγούμη που δεν ήταν Ορθόδοξο, ούτε καν Χριστιανό, ο Ιω Δραγούμη, τέλο πορεύτων. Ζήσαμε μέσα στην ε, εκκλησία μα, εκεί είχαμε και την πολιτική διακονία, στην, με την στην έννοια. Στην κοινότητα, έτσι, ο κοινοτισμό δεν είναι τόσο πολύ περίπου ακριβώ. Ο Μέγα Βασίλειο λέει τα των Ελλήνων κοινά. Βάλιστα. Και ο ίδρυσε ο Μέγα Βασίλειο, τι ίδρυσε. Το κοινόβιο. Τι είναι το κοινόβιο. Ο κομμουνισμός του Χριστού. Το μοναστήρι, το κοινόβιο. Ποιος yeah. διεκδικεί χρήματα, ποιος κάνει περιουσία στο κοινοβιακό μοναστήρι. Yeah. Αλλά ο ένας διακονεί τον άλλον. Yeah. Έτσι. Εν Χριστό. Οπότε λοιπόν θα μπορούσαμε και εκεί θα φτάσουμε, ξέρετε, διότι ήδη 100 χρόνια είμαστε υποθηκευμένοι. Εγώ σας λέγω είμαστε για 200-300 χρόνια. Πάει η Ελλάδα που γνωρίζαμε. Τι γνωρίζαμε, δεν την μαθαίναμε. Διότι προτεκτορά το πάντοτε κάποια δυτική δυνάμειας υπήρξαν. Και κάποιοι πολύ άλλοι ώστε. θέλησαν μετά να μας κάνουν Προτεκτοράτο της Σοβιετίας, της Σοβιετικής Ενώσεως. Οπότε λοιπόν αυτή η Ελλάδα που θεωρητικά ήταν ελεύθερη δεν υπάρχει. Τώρα και στην πράξη γνωρίζουμε ότι τα πάντα είναι υποθηκευμένα, τα πάντα Έτσι. ανήκουν στους άλλους. Έτσι. Μετά από 300-400 χρόνια θα γίνει ένα νέο 21. Αλλά θα επιβιώσουμε αν ξαναγυρίσουμε πάλι. Θα γίνει αυτό με την άλλη, την παράλληλη γενεά, μέσα στο κοινοτικό σύστημα που είναι η διεύρυνση της ενορία. Πάμε λίγο να δούμε τα... το περιεχόμενο. Λοιπόν, το ο Ναπολέων ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα. Τα γράφει δε για να μην θεωρηθεί ότι τα γέννησα εγώ. Πέρα από τον πατέρα Ρωμανίδη που του οφείλουμε πάρα πολλά διότι ήρθε Είχε. και μας ξανάδεσε με την Αγιοπατερική Παράδοση. Βρήκαμε τον δρόμο της θεολογίας μας. Αλλά τα γράφει ακόμη και ιστορικός του ύψους του Παύλου του Καρολίδη. Ο Καρολίδης ούτε θεολόγος ήταν, ούτε κληρικός. Γιατί ξέρετε, κινδυνεύουμε εμείς συνεχώ μου λένε μα εσύ είσαι παπάς. Λέω και ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο σοφότερος ανήρ στην Ευρώπη του 18ου αιώνα, παπάς ήταν και μάλιστα επίσκοπος. Εξαρτάται τι συνείδηση έχεις. Αν κάνεις προπαγάνδα, ή στηρίζεσαι στι πηγές σου. Ο Αθανάσιο Γιάκο και ο Παπαφλέ σα ενοχλούσαν που ήταν παπάδε. φαίνεται του ενοχλούσαν. Γι' αυτό ή <laughs> στα βιβλία του σχολείου, όχι σήμερα μόνο, και χτε και προχτέ, γράφουν Κοσμάς Α... κοσμά Τι Και της, ε, ε, της το... Λε... λοιπόν, ήταν. Ο τσαγκάρι τη γειτονιά μου. Δεν θέλουν τον Άγιος Κοσμάς Ή πατροκοσμά, πατήρ Κοσμάς εντολό. Λοιπόν, αυτό ήταν ο στόχο τη Αναστάσεω όλοι τι αυτοκρατορίε και γι' αυτό έχω μία εισήγηση τώρα σε ένα συνέδριο. Αρχίζει η Επανάσταση. Ε, το 1820 οργανώνεται και αρχίζει τον Φεβρουάριο ή στην Μολδαβία. μάλιστα Και σου λένε πήγαν για αντιπερισπασμό. Έλα όμω που έχουμε μεγάλο ανάστημα ιστορικού. Τον Μακαρίτη, τον Ζακηθινό, ο οποίο ανατρέπει όλε αυτέ τι θεωρίε. Αλλά μην σα κουράσουμε περισσότερο. Επομένω, ο Ναπολέον ήθελε να μα δέσει εις το άρμα του και όταν έφτασε μέχρι την Συρία ήθελε να έχει τον, τον Ελληνισμό ως όργανο του και να υποτάξει όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία το Βυζάντιον λέγει ο Καρολίδης, για να δημιουργήσει την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Έχουμε στάδια Ενωμένης ΕΕ, Ευρώπης. Τον Καρλομάγνο το μεγαλύτερο εχθρό του Ελληνισμού και πολιτικοί μας παίρνουν βραβείο Καρλομάγνω. Είναι αγράμματοι ή η κάτι άλλο. Έτσι, μπράβο. Ας <laughs> <μράβο, laughs> μην <laughs> το πούμε τώρα. <laughs> Έχουμε τον Απολέοντα και σήμερα την σημερινή Ενωμένη Ευρώπη. Σημερινή Ενωμένη. Ξέρετε, εμάς μας μισούν και μας περιφρονούν. Εγώ είμαι ιστορικός. Το ψωμί μου το βγάζω με την ιστορική έρευνα. Βέβαια, ιστορικός είναι ο Θουκυδίδης, δεν μιλώ. Είμαι όμω ιστορικό ερευνητή. Το ίδιο είναι και ο γιο μου, ο Δημήτρη, στην Κέρκυρα κλπ. Λοιπόν, τι κάνουμε εμεί. Βάζουμε κάτω τι πηγέ και κάνουμε επιστήμη. Την ώρα εκείνη, ούτε παπά είμαι ούτε πρωτοπρεσβύτερο. Είμαι ερευνητή και μπορεί αντί λοιπόν να σε αποκρούν σε επιστημονικά θέματα, έρχονται και σου λένε είσαι παπά. Ναι. Να σα πω ένα ναι. παράδειγμα, ένα ανάλογο. Βεβαίω. Υπάρχει η μαθηματική το Πολυτεχνείο με συγχωρείτε και η μαθηματική σχολή στην Θράκη. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Θράκη. Στην Ξάνθη λοιπόν, Α, ήταν, ε, αν θυμάμαι καλά, πρόεδρος του τμήματος εκείνου, ο κύριος Σαρίς, ο οποίος είναι αστρονόμος διεθνούς φήμης και στο αστεροσκοπείο μας κλπ. Ε, από ό,τι θυμάμαι, πιστεύω ότι δεν με γέλασαν, ε, ήταν υποψήφιος καθηγητής, επίκουρος, ο πατήρ Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, παπάς. Να είναι καλά, βάζω μετάνια, και στους δύο, βέβαια, σπουδαίος επιστήμονας, αστροφυσικός και αυτός. Μάλιστα. Οπότε κάποιοι στη σχολή, ήταν τότε η επαναστατική χρόνια της δεκαετίας του 80, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα φυλακώσει, έτσι εμείς κάνουμε επανάσταση τα περισσότερα, και ειρνούντον να τον δεχθούν, να τον ψηφίσουν, διότι ήταν κληρικός. Αν είναι δυνατόν. Κάποιοι είπαν να βγάλει το ράσο <Τι> και τους λέει, <laughs> εάν καλέσουν, <laughs> ακούστε, ο επιστήμον Εάν καλέσουμε έναν Ινδό, ξέρετε, οι Ινδοί έχουν μεγάλου αστροφυσικού και στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ινδία. Βάλιστα. Εάν τον καλέσουμε και έρθει ω Ινδό, με το σαρίκι και όλα, θα του πούμε ξεβρακό σου για να διδάξει. Καταλαβαίνετε μέχρι πού φτάνουμε. Οπότε αντί να λαμβάνουμε υπόψη την επιστημοσύνη, σου λέει είσαι παπά. Ή ο Ευγένιο Βούλγαρη είναι παπά. Δεν κατάλαβε, αυτό είναι ένα επιχείρημα βέβαια που το χρησιμοποιούν, όχι οι αγράμματοι, επαναλαμβάνω, οι κακοί. Ναι. Πώ θα σε μειώσει, θα σε εξουθενώσει. Θεωρώ ότι αυτά είναι υποκινούμενα, πάτερ μου. Όπως δεν είναι... Τυχαία... Όπως είναι τυχαία. Έτσι, γεγονότα. Σα διέκοψα όμω. Όχι, πίστες. δεν με διακόψατε καθόλου. Ε, να πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώ είναι τα βιβλία τα οποία τα... πραγματεύονται και να δούμε και ποια είναι η προσφορά του. Ξεχάσαμε σε... και, και την... ε, τι εκδόσει Γρηγόρη και τον κύριο Ζανή. Mm -hmm. Του οφείλω πολλά και κυρίως στον κύριο Ζανή που είναι στήριγμα πραγματικά στη συνεργασία, εξαίρετος άνθρωπος. Βάλιστα. Λοιπόν, να μην πω περισσότερα, διότι λοιπόν. αντιμετωπίζω τη μετριοφροσύνη του. Ο, επέλεξε ο κύριος Ζανής, ως πρώτο έργο την «Χριστιανική Απολογία», ο αυθεντικός τίτλος είναι «Απολογία Χριστιανική» του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, Παρίου. η οποία εγγράφει τρεις φορές. Ε, δηλαδή σε τρεις ε, μορφές παρουσιάζεται. Η αρτιότερη μορφή που δημοσιεύθηκε ολόκληρη είναι το 1805. Μάλιστα. Διότι προηγουμένω 1798 ήταν η Γαλλική Επανάσταση, τα μεγάλα προβλήματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε λοιπόν α, εμείς εκδίδουμε την έκδοση την ολόκληρη του 1805. Η Απολογία Χριστιανική και δεύτερο βιβλίο είναι το Αλεξίκα Φάρμακο που εγγράφει μερικά χρόνια αργότερα και είναι και τα δύο από τα σπουδαιότερα αντιρητικά όπως λέγονται. Ε, αντιρητικά σημαίνει αντιαιρετικά ή από το αντίρρηση σημαίνει απόκρουση, να μην πω απο, ε, πολεμική, απόκρουση όλων των ρευμάτων που ήρχονται από τη Δύση. Μάλιστα. Τα βιβλία αυτά στο επίκεντρο έχουν την Γαλλική Επανάσταση και μετά τον Πολτέρο. Ο Βολτέρο είναι ο πνευματικό πατέρα τη Γαλλική Επαναστάσεως. <σοφίλου> ο οποίο ήταν το ίνδαλμα του Κοραή. Θεός χωρέστον τον Κοραή. Ο Κοραή, ε, τα πεφωτισμένα έθνη τη Ευρώπη. Πώ και παρεσύρθη, λόγω του γεγονό ότι ήταν. Δεν παρεσύρθη, <σοφίλου> ήταν ο χαρακτήρα του. <σοφίλου> <σοφίλου> Μισώντα το Οθωμανικό στοιχείο. <σοφίλου> ναι. Με τις σχέσει που είχε με πρόσωπα του Προτεσταντισμού. <σοφίλου> <σοφίλου> Και εν συνεχεία με στη Άμστερνταμ, με τους Προτεστάντες και μετά με την Γαλλική Επανάσταση, ε, ταυτίστηκε πλήρως. Είχε ένα επιχείρημα το οποίο αποδεικνύεται ε, ανεμικό, αδύναμο. Ότι έχουμε μετακένωση. Δηλαδή, με, κενώνω με, με έψιλον. Μετακενώνω. Είναι αυτό που κάνει ναι, η νοικοκυρά. Ναι, ναι. Όχι, το λέω γενικά. Ναι, ναι, ναι. Η νοικοκυρά που παίρνει από την κατσαρόλα και βάζει στα πιάτα. Μάλιστα. Και νόνο, δεν λέμε στο χωριό μου, λέμε και ένωσε το φαϊτό. Το λέμε Α, μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Κέρκυρα. Οπότε λοιπόν, πήγε ο ελληνικό πολιτισμό στη Δύση, έλεγε ο κουραής, και μα ξανάλθε στην Ανατολή. Επομένω, ό,τι παίρνουμε είναι ελληνικό. Αλλιωμένο όμω μα ξανάρθε. Και μα έλεγε, δεν προτιμώ το όνομα Έλλην, αλλά προτιμώ το όνομα Γρεκό, διότι ούτω μα ονομάζουν τα πεφωτισμένα έθνη τη Ευρώπη. Ξέρετε, θα το έλεγα ολόκληρο αν δεν ήμουν κληρικό. Θα κατεβάζουμε στου οποιουσδήποτε ξένου. Αγαπάμε, τιμάμε, συμμαχούμε, συνεργαζόμεθα, άλλο αυτό. Ποια σχέση του πατέρα μου με την Ορθοδοξία του Κοραή, Ήταν ένα συγκεκαλυμμένο Προτεστάντη και στη ουσία διαφωτιστή. Ο διαφωτισμό είναι η άρνηση κυρίω του χριστιανισμού, γιατί θέλει μακρά ανάλυση. Εγέννησε τη Γαλλική Επανάσταση. Ναι. Έχουν τα τρία αυτά, το, το σύνθημα ε, η, α, η «Ελευθερία ισότης η αδελφώτης» ή όπως το λένε αδελφοσύνη και ε, τίποτε δεν έχει καταπατηθεί στην ιστορία και του γαλλικού έθνους περισσότερο από αυτό τα το σύνθημα. Α, <laughs> μάλιστα έλεγε κάποιος ε, α, από τα επίσημα πρόσωπα της επαναστάσεως, δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο Μαρά, επειδή τώρα ήρθε ο ότι... Καταργήσαμε την φεουδαρχία των ρατσιστών ευγενών, που έλεγα είμαι γιος του πατέρα μου. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φεουδαρχία, έχουμε χωράφια. Γεωκτητικό σύστημα. Μάλιστα. Είναι τεράστια θέματα αυτά. Καταργήσαμε λοιπόν, λέει, τη φεουδαρχία και δημιουργήσαμε νέα φεουδαρχία τις επ' των επαναστατών. Ε, τη θέση των ευγενών την πήραν οι προτεργάτες της... Αυτό δεν γίνεται σε κάθε επανάσταση... Ψεύτω Επανάσταση. Ποια Αλύτε. Επανάσταση είναι γνήσια. Μία είναι η Ανάσταση του Χριστού είναι η Έτσι. μεγαλύτερη Επανάσταση. Έτσι. Οπότε λοιπόν, ο, ε, ο διαφωτισμός ενώθευε όλη την χριστιανική παράδοση. Βέβαια θα μου πει κανεί καλά Παπαγιώργη, ο Βολτέρος είχε απέναντί του τον παπισμό κλπ. Ο Βολτέρος όμως δεν πίστευε τίποτα. Δεν αθεός. Ο Βολτέρος ναι. είχε όχι μόνο αθεισμό, ξέρετε ο άθεο δεν είναι σαν το δικό μας Άθεο. Το έχω ζήσει και στη Ρωσία και σε χώρες του παραπετάσματος παλιά, <coughs> οι οποίοι όλοι, όταν έγινε η επανάσταση, η, συγγνώμη, η, α, πώς λέγεται, η στην ναι. Σοβιετική Ένωση, ψαχνόντουσαν όλοι να ειδούν την πίστη τους. Και ο άθεος εκεί είναι πολεμική εναντίον του χριστιανισμού ή στην Ελλάδα. Όλοι οι άθεοι, γιατί πολεμούν με τόση μανία την Ορθοδοξία. Γιατί, διότι κάτω από τη γλώσσα του υπάρχει ακόμα θεία κοινωνία από τα παιδικά του χρόνια και πρόσφορο. Δηλαδή, εμεί θέλουμε να ξεριζώσουμε κάτι που είναι μέσα στην ύπαρξή μα. Ο Φράγκος άθεο. Σωστό, αυτό δεν το έχει. Δεν ο Δυτικό, τίποτε. Δεν τα έχει αυτά τα στοιχεία. Δεν ασχολείται. Σου λέει your problem. Ναι. Θέλει να είσαι χριστιανό, δεν θέλει problem. Εγώ δεν, σε μένα δεν αρέσει ο χριστιανισμό. Γι' αυτό ο Αγίο Αθανάσιο ο Πάριο πολεμεί τον αδιαφορισμό ή αδιαφορία. Αυτό Μέχρι. είναι το μεγάλο έγκλημα του διαφωτισμού. Καρφί δεν μου καίγεται. Αδιαφορώ για οποιαδήποτε πίστη τον Χριστό. Ο, ο Βολταίρος, ξέρετε πώ τον έλεγε, Ιμποστόρε, δηλαδή απαταιώνα. Αν είναι δυνατόν. Και ο ο Κοραής επαινεί τον Βολτέρο και τον αναγνωρίζει, είναι του κλπ. Θα μου πείτε φιλοπατρία, αλλά όταν πάρουμε τον εθνισμό μας και χωρίσουμε την, τον Ελληνισμό από την Ορθοδοξία, υπάρχει θέμα. τότε δεν υπάρχει ελληνισμό, όπως είπαμε Ακριβώς. πριν. Άρα δεν Αυτ... εννοείται φιλοπατρία, έτσι. Δεν είναι έννοια, φιλοπατρία, φυσικά. είναι καταστροφοπατρία. Ακριβώς. Καταστρέφουμε Ακριβώς. την πατρίδα μας, έτσι. την ενότητά μας. Και το επιχείρημα που, που χρησιμοποιείται, οι κακοί παπάδε, οι κακοί δεσποτάδε κλπ. <συσχε> Επειδή αναφερθήκατε στο 21, το οποίο άλλαξε τακτική, ήταν η επανάσταση να ελευθερωθεί η μικρή Ελλάδα, η Ελλαδίτσα. Που έλεγε ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης. Φύγαμε από την αυτοκρατορία και ήρθαμε στη μικρή Ελλάδα. <συσχε> <συσχε> παπάδες είπατε. Ο Αθανάσιος Διάκος που τον λένε Θανάσης κλπ. και ο, ο... ο... Παπαβλέσας. Αν δεν τον πει Παπαφλά, πώ θα το καταλάβει. Ναι. Προσέξτε τώρα. Ακούστε το έγκλημα. Είμαι καθηγητή. Ναι. Λάσκαλο δηλαδή τη Ιστορία επί πολλά έτη. Στη μάχη τη Αλαμάνα, δεν πολέμησε μόνο ο Αθανάσιο Διάκο, <coughs> πολέμησε και ο επίσκοπος, Μητροπολίτη Σαλόνων ο Ισαΐας. Μητροπολίτη Δεσπότη και πρώην πρωτοσύγκελο στην Κωνσταντινούπολη αλλά Ελληναρά, η συμψυχή του Έλληνα. Και πέφτει στο πεδίο τη μάχη ο δεσπότη. Ποιο τον αναφέρει. <Τα> είναι βιλία, να μην ναι. εκνευρίζεσαι. Τα σχολικά βιβλία το λένε σήμερα αυτό. <laughs> δεν λένε τίποτα λοιπόν, μέσα. Λοιπόν, ο δά... κοσμάς, Το κοσμά ο Ιταλό είναι κοσμάς. ο κοσμά όπω είναι ο τσαγκάρι μα. Αν είναι δυνατόν. Επανέρχομαι λοιπόν. Αυτά δεν λένε για την Παναγία η Μαρία. Ναι, η Μαρία αυτά να είναι τα προτεσταντικά. Αυτά είναι τα παιδάκια στο δημοτικό, η Μαρία λέει. Η Μαρία και ο Ιησούς. Ναι, αν είναι δυνατόν. Βλέπετε λοιπόν πώ διαφέρει ο ένα χριστιανισμό από, από τον άλλον. άλλον έτσι. Σε εμά είναι υπεραγία Θεοτόκο. Έχει δικαίωμα ο καθένα να αρνηθεί την Παναγία, το θεοτόκος, την υπεραγία κλπ. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να τα διαστρέφει έτσι. και να τα αλλοιώνει. Αυτό σε είπα δεν είναι, είναι μοχθηρία, δεν ο είναι άγνοια. Προ προτιμώ εκείνον που δεν γνωρίζει. Οπότε λοιπόν. Η, ε, η, εισαγωγή όλων αυτών των ρεμάτων αντιμετωπίζεται από τα, στα έργα του Αθανασίου Παρίου που έχει και άλλα έργα. Και μάλιστα στο Αλεξίκακον φάρμακον που δείχνει ως φάρμακο την Ορθοδοξία για να διορθώσει τα νοσήματα της Ευρώπης, τα οποία προέκυψαν από την Γαλλική Επανάσταση. Ακριβώς. Διότι όποιο μελετήσει τη Γαλλική Επανάσταση, τίποτε, τα λέει ο Πάριος, δεν είναι μεγαλύτερο, περισσότερον ανελεύθερον από την ελευθερία δίθεν της Γαλλικής Επανάσταση. Ούτε ελευθερία υπάρχει, ούτε ισότητα. Ε, γι' αυτό, ξέρετε, γαλλικό είναι το σλόγγαν αυτόν που λένε πολλοί όλοι είναι ίσοι, αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι. Ε, αυτό είναι η Γαλλική Επανάσταση. Μάλιστα. Μέσα Μάλιστα. Δε στη Γαλλική Επανάσταση, το 1793, ε, ε, ξεφύτρωσε και η, ο πρώιμος μαρξισμός. Ήταν ο κομμουνισμός του Γκράχου Μπαμπεφ. Είχαν εντωμεταξύ επικρατήσει οι κεφαλαιοκράτε, οι αστεί. Μάλιστα. Και ο Ναπολέων ήταν υπηρέτη των αστών. Μετά ήθελε να α, ανεξαρτητοποιηθεί και τον φάγανε οι αστοί. Μασονίε και όλα αυτά. Εκεί οδήγησε ο καημένο ο Βολτέρο. Οπότε ο, α, ο Μπαμπεφ ήταν πλέον επικίνδυνο και τον σκοτώσανε. Mm -hmm. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ω επαναστάτη ελευθερία ισότη αδελφό τη έδειξε ιδέες που ήταν καθαρά αντικαπιταλιστικές ιδέες, αντιαστικές ιδέες. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε ο μαρξισμός. Άλλη φορά θα σας μιλήσω, γιατί έχω πάει τέσσερις φορές στο τρίρ της, ε, Γερμανία Γαλλη... Γερμανίας σήμερα, τότε Γαλλίας, όπου μεγάλωσε ο... γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μάρξ, ο οποίος θεός χωρές, τον προσπάθησε να κάνει ό,τι κάνει. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε εμείς, οι νεοέλληνες, κυρίως μετά την Ελληνική Επανάσταση, για να υποδουλωθούμε στην οποιαδήποτε Δύση και η, ξέρετε, και η Σοβιετική Ένωση Δύσης ήταν. Ο Μαρξισμός δεν γεννήθηκε ούτε στη Μόσχα, όχι, ούτε στην Αγία Πετρούπολη. Μετεφέρθη. μετεφέρθη. Και πώς μετεφέρθη ο Λένιν, με το jet-set που είσαστε ειδικό στην περίπτωση, δηλαδή, με το τρένο δεν υπήρχε αεροπλάνο του Kaiser, του αντιδραστικότερου στοιχείου τη Ευρώπη, για να μεταφέρει τον Μαρξισμό στην Ρωσία. Έτσι. Άλλη φορά, αν θέλετε, θα μιλήσουμε τεράστια θέματα. Οπότε λοιπόν, εμεί μετερχόμεθα τα εξή μέτρα. Ε, αλλοιώνουμε τα πράγματα, την ουσία των πραγμάτων, για να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε, και αυτό εισήλθε μέσα στα βιβλία μα, στην παιδεία. Έτσι. Δεν γίνεται ουσιαστικό διάλογο. Τώρα θα μου πείτε, δεν έχει συναδέλφου Παπαγιώργη που είναι και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπω λέγαμε εμεί, ε, που ορίζει τα πράγματα στο Υπουργείο Παιδεία. Δεν θέλω να κρίνω πρόσωπα. Αλλά έζησα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παλαιότερα και ξέρω τι δουλειά γίνεται. Η Οι θεολόγοι και να θέλει ο θεολόγος ένα είναι να καταθέσει κάποιες απόψεις κλπ. Φημώνεται στη συνέχεια. Αυτή λοιπόν είναι η τραγικότητά μας. Για να δεχθούμε λοιπόν τα ξένα όλα, τα αποσυνδέουμε από τη δική μας παράδοση και είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε, να ταυτιστούμε πλήρω με ό,τι έρχεται από την Δύση. Ε, υπήρξε κάποιο. Πώ το βλέπετε αυτό, Πατρίμο, μου. Πώς γιατί είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Ξενομανία, λέγεται. Λέ, Πώ λέγεται αυτό το ναι. πράγμα. Ακόμη και, και... ο Σπύρο ο Μαρκεζίνη. Δεν συμφωνώ με την πολιτική του, αλλά άλλο θέμα. Ω ε, γράμματα ήξερε. Ακριβώ. Έχω γράψει και εγώ και έχω χρησιμοποιήσει θέσεις του Μαρκεζίνη ότι τονίζει κυρίως και αναλύει την ξενομανία μας και την ξενοδουλία ναι. μας. Και έχει συγγράψει και την ιστορία της Νεοτέρας Ελλάδος. Βεβαίως. Κάτι... Ναι, ο... Στους ο... τόμους ο αυτούς μιλεί Μεβαίως. στα, στα εισαγωγή του κυρίως για την ξενομανία και την ξενοδουλία. Έτσι καταντάμε οι Έλληνες. Και σημαίνει ότι καθ' δεχόμεθα ό,τι μας προσφέρει το δυτικό στοιχείο ή το Ανατολικό που θεωρείται Ανατολικό ενώ είναι Δυτικό. Ναι. Από ναι. τους Τσάρους κλπ. Δύση έχουμε. Η Ρωσία, ε, όχι η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία, γνήσια Ανατολική είναι η Ορθοδοξία. Το μοναστήρι της Όπτινα. Αν ο Λένιν ο Μακαρίτης πήγαινε στο μοναστήρι της Όπτινα, Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ κλπ. Δυσκολύνων. Εάν πήγαινε λοιπόν θα βρισκε τον Κομμουνισμό του Χριστού του Χριστού να τον περιμένει. Είναι αυτοίς άπαντα κοινά. Κανείς δεν έλεγε ότι κάτι είναι δικό του. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Αλλά θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα βιβλία του Παρίου, ο οποίος συναγωνιζόμενος με την θετική έννοια του όρου, συναγωνιζόμενος τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και οι δύο αυτό κάνουν, φέρνουν στην επιφάνεια και προβάλλουν το, ε, το ελληνορθόδοξο παράδειγμα το ρωμαϊκό παράδειγμα. Τους Αγίους μας, τα ιερά πρόσωπα του έθνους τιμούν ιδιαίτερα τον ε, Ευγένιο τον Βούλγαρη, όχι ως κληρικό. Ναι. Τον τιμούν για τη σοφία του και την πιστότητά του στην Ορθοδοξία. Ξέρετε, ο Βολτέρος, να το πω με μια φράση λαϊκή, ε, έβλεπε τον, Λούθυρ, τον, ε, τον Βούλγαρη και καθόταν προσοχή μπροστά του. Στεκότανε προσοχή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τιμάται ιδιαίτερα και από τους κολυβάδες. Μάλιστα. Παρουσιάζουν, λοιπόν, τα γνήσια παραδείγματα της ελληνοορθοδοξίας στους Αγίους. Αποδεικνύουν ότι δεν είναι εθελόδουλοι. Τα βιβλία του Αγιετή λένε όλοι «εθελόδουλία». Έγραψε ένα έργο που σήμερα όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι δικό του, την ε, «Πατρική Διδασκαλία», το οποίο αντικρούει ο, ο Κοραής με την «Αδελφική Διδασκαλία». Mm -hmm. Και λέει ο Πάριος, ο Άγιος Αθανάσιος, ότι ε, αναφέρει εκεί ότι κατά κάποιο τρόπο είναι προτιμότερη η Οθωμανική κατοχή από την απελευθέρωση και υποταγή σε ένα άλλο καθεστώς υποταγής που είναι η Φραγκιά. Ξέρετε, εμείς συνηθίζουμε να φεύγουμε από τη μία δουλεία, οι ανθέληνες δηλαδή, και να πηγαίνουμε στην άλλη. Έτσι. Και έλεγε ότι δεν ταυτίζεται με την Οθωμανική κατάσταση, αλλά την στιγμή εκείνη δεν ήταν δυνατόν χωρίς την, τον κίνδυνο του αφελληνισμού μας να υποταγούμε στην Γαλλική Επανάσταση και στη Δύση. Και έχει κρίνει την Γαλλική Επανάσταση, στα προλεγόμενα εκτενώς αναλύω αυτά, τον Πολτέρο και όλους όπως επίσης και τον Κοραή, έχει κρίνει σε μία επιστολή του το 1791 προς Αδαμάντιον Κοραή. Ο Πάριος, φιλόσοφος, yeah. ήταν φιλόλογος, θεολόγος και όμως αντιμετωπίζει... Και του τον... έχει στείλει επιστολή, έτσι. Μία επιστολή προς τον Κοραή, η οποία όπως το τότε δημοσιεύθηκε. Και στην επιστολή αυτή κρίνει τον ιατρό Κοραή με ιατρικούς όρους. Γιατί ο Κοραής σε κάποιο γράμμα του έγραφε πολλά γράμματα. Περιέπεξε, κοροϊδεύσε την νηστεία. Την νηστεία της περίοδου της Τυρινής. Γιατί έλεγε τρώμε ελιές και δεν τρώμε λάδι. Γιατί τρώμε αυγό και δεν τρώμε την κότα πα... που κάνει το αυγό. Παρό... Ναι. Παρότι ιατρό. Παρότι ιατρό. Θα του έλεγα να πάει πα... τώρα, σήμερα. Ναι. Σήμερα είναι νηστεία, επειδή θίξατε ότι γράφουμε μεγάλη, του Σαββού. Είναι μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, να βάλει κανεί 50 ελίε στο φαγητό του. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μία κουταλιά ελαιού. Η γεύση, όλα. Και δεύτερον, το αυγό. Δέκα αυγά να φας το κρέας του κοτόπουλου, της κότας και λοιπά, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Και του τα γράφει λοιπόν και βάζει τον Κοραή στη θέση του. Όχι για να τον υποτιμήσει. Τότε ακόμη ήταν γνωστό ο Κοραή, όσο μεγάλο Έλληνα στη Δύση. Αλλά κυρίω να παρουσιάσει ότι στην ουσία ήταν πράκτορας του Ναπολέοντο. Μάλιστα. Στη θέση του Ρήγα, ένα καθηγητή δικό μα στην Βιέννη, ο Ενεπεκίδη, ο Μακαρίτη, Ασχολήθηκε με τα αρχεία τα γαλλικά και τα αυστριακά για να, ε, για να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο ή μάλλον το γιατί, την αιτία, ε, θανατώθηκε ο Ρήγας. Άρχισε να κάνει νερά ο Ρήγας εις τον Ναπολέοντα. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Το γράφω τώρα στην ανακοίνωσή μου που έχει φυγή και από πολλούς άλλους. Ο, ο Ρήγας λοιπόν. Ο Κοραής παίρνει τη θέση του Ρήγας στο επιταλείο του Ναπολέοντα. Μάλιστα. Και από εκεί, όπω έλεγε ο Μακαρίτη ο, ε, ο Γιάννη ο Σκαρίμπα, διάβαζα Σκαρίμπα. Mm -hmm. Ξέρετε, εγώ έχω βατερική συνείδηση, διαβάζω όλα ό,τι θα με ωφελήσει. Μάλιστα. Διάβαζα λοιπόν Σκαρίμπα, θεό Χορέστον, ο οποίο έλεγε συνεχώ: Ακόμη ξυνόμαστε όλοι από την ψώρα του Κοραή. Ένα που ούτε δάφνε Ορθοδόξου ήθελε, ούτε να δείξει τον μεγάλο πατριώτη κλπ. Ένα σπουδαίο yeah. λόγιο, όχι τόσο προβεβλημένο, ο Γιάννη ο Σκαρίβα. Από την ψώρα του Κοραήλ εξινόμαστε ακόμη. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη καταρρεύσεω και νοθεύσεω των πάντων, ή μάλλον για τη νοθεύσεω τη καταρρεύσεω των πάντων, έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, οι άγιοι άνθρωποι, οι κολυβάδε, να μα καθαρίσουν, να φαίνεται καθαρά ο δρόμο, ο ευθύ δρόμο στην ιστορική μα διάρκεια. Τη Ελληνοορθόδοξου παραδόσεω. Και ουσιαστικά αυτή είναι και η απάντηση στο επόμενο ερώτημα, σα έκανα ποια είναι η αξία του κινήματο σήμερα. Είναι ακριβώ αυτό που είπατε, μα δείχνουν το δρόμο. Κοιτάξτε, με του κολυμπάδε μένει ανοιχτό αυτό ο δρόμο. Διότι Παπαδιαμάντη, πού ανήκει, έχουμε Εκεί. συνέχεια. Ακόμη, Εγώ. Και ο Σεφέρες, Έτσι. ακόμη και ο Σεφέρη. Ακόμη και ο Λορεντσάτο. Ανήκουν στην ίδια συνέχεια, στην ίδια παράδοση. Και στου φοιτητέ μου το έλεγα πάντοτε, γιατί αυτή την περίοδο εδίδασκα μετά την άλωση μέχρι σήμερα και έλεγα ότι θέλεις να γνωρίσεις την Ορθοδοξία διάβαζε συνεχώς μελέτα με προσευχή και λοιπά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον Αθανάσιο τον Πάρη Είσαι. τον Άγιο. Είσαι. Οπότε λοιπόν έτσι μένει ο δρόμος ανοιχτός και παρουσιάζεται η αληθινή παιδεία σοφία. Ξέρουμε πέντε-έξι γλώσσες, Μαθαίνουμε, σπουδάζουμε στη Γερμανία και εγώ 6,5 χρόνια στη Γερμανία σπούδαζα. Έκανα ντοκτορά γερμανικό στη φιλοσοφία, παύλα ιστορία και λοιπά στην κολονία. Όλα αυτά είναι όπλα. Αλλά δεν θα ταυτιστώ με τον οποιοδήποτε δυτικό που μου προδίδει τα ιερά ή μου προσβάλλει τα ιερά και τα όσια. Έτσι. Άλλο η επιστήμη, ε, αυτοί είναι οι πατέρε. Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο στην Αθήνα. Βλέπετε η διαφορά από τότε, η την ίδια ιστορία ακολουθούμε. Ο Ιουλιανό ο Παραβάτη. Ή ναι. Μέγα, όπω Τέταρ, λένε. Τέταρτο αιώνα Τέταρτο. Σπούδασε τέταρτο αιώνα. και αυτό στην Αθήνα για να προδώσει την πίστη. Βασίλειο και Γρηγόριο σπούδασαν και αυτοί στην Αθήνα για να στερεώσουν την πίστη. Ακριβώ. Κάτι άλλο μου είχατε πει όμω και δεν θέλω να μην είναι αναπάντητο. Ναι. Ε, πέστε μου, σας παρακαλώ, κάποιο ερώτημα που έχει σχέση με τα σύγχρονα. Θα είμαι επιγραμματικό. Ναι, λοιπόν, κάποια έτσι επίκαιρα Ναι, ναι, το λέγαμε γεγονότα, και δεν το... θέλω ναι, να μείνει ναι, αναπαραγωγικά. Για να νομίσετε ότι κάτι... υπερφεύγω. Όχι, όχι, αλλήμονω. Κάτι ναι, ναι. το οποίο ε, διαπιστώσαμε τι τελευταίε μέρε ήταν στην επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα. Έγινε κάποια εκεί εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρο Ναι. και δυστυχώ η ελληνική σημαία αντί για Σταυρό επάνω είχε μία λόγχη. Θα απαντήσω εμέσως. Αλλά είναι η πιο άμεση απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί. Εγώ έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Συνέδρια, διαλόγους κλπ. Έχω πάει και στη Σαουδική Αραβία, που είναι το αυστηρότερο Ισλαμικό κράτος. Σωστά. Ας τολμήσουμε στη Σαουδική Αραβία να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Μπορεί και να μας κόψουν το χέρι. Και δεν το λέω εναντίον τους. Ναι. Στην Περσία, στο Γεράν δηλαδή. Ακριβώς. Τα... Ακριβώς. Μπράβο τους, αρκεί να μην μα βλάπτουν εμά. Το να μείνουν πιστοί στην πίστη και παράδοσή του, δόξα το Θεό. Το αλάχ θα έλεγα. Ναι. Σημασία λοιπόν έχει γιατί το κάνουμε. Είναι η δουλικότητα και η ξενομανία την οποία έχουμε. Για να μην θίξουμε δήθεν ε, άλλα στοιχεία θρησκευτικά τα οποία είναι εδώ. Εμεί δεν έχουμε θρησκεία. Έχουμε ένωση γη και ουρανούδια του Ιησού Χριστού. Δεν έχει χρήματα το ίδρυμα να πάρει ένα δημοσ... εκδίδουν το, το Κοράνιο και άλλα κλπ. Και, λοιπά και φαίνεται δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν. Νομίζω ότι είναι κουφιοκέφαλοι όσοι το έκαναν. Διότι yeah. οι ξένοι, αχ κύριε Βασιλιάδη, οι Ιρανοί, σοφοί επιστήμονε, τι μα έλεγαν στου διαλόγου, τέσσερι διαλόγου, τέσσερι φορέ, πέντε πήγα στο Ιράν. Διαλ... Όχι μόνο yeah. yeah. και με άλλου εκπροσώπου. Και μα λέγανε, σα αγαπάμε διότι μα συνδέει η φαλζαφά. Τι θα πει η φαλσαφά, φιλοσοφία. Και ο Αριστοτέλης. Είναι ο Άγιος τους ο Αριστοτέλης. Μάλιστα. Όταν σας βλέπουμε το άκρο του δόρατος των δυτικών δυνάμεων, είστε εχθροί μας. Αφού κατα... δεν ξέρουν οι άνθρωποι που κυβερνάνε κατά καιρούς, δεν ξέρουν γράμματα σωστά και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τα πράγματα, πώς θα καταλάβουν. Πώς μας βλέπει ο δυτικός, πώς μας βλέπει ο ανατολικός. Ξέρετε δε, μας κόβουν από πάνω μέχρι κάτω, και όταν μας δουν σοβαρούς και συνεπείς στην παράδοσή μας, χωρίς μυσαλλοδοξία και επιθετικότητα απέναντι σου, άλλο αυτό. Ναι, ναι. Αυτό ναι, είναι ναι. διαστροφή. Ακριβώς. Αλλά είμαι αυτός που είμαι. Μας σέβονται. Το έζησα στην Ανατολή όλοι. Mm -hmm. Όταν μας βλέπουν να προδίδουμε την πίστη μας, χρησ... μας χρησιμοποιούν ως προδότες, αυτός είναι ο προδότης. Τον προδότη λέει, αγαπάνε όλοι, αλλά την προδοσία νουδείς. Και... Μας αγαπούν λοιπόν γιατί τους κάνουμε καλό, αλλά μας μισούν και μας πετούν ως απόβλητα. Και ε, επειδή... αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή μιλήσατε για προδοσία πίστεως, άλλο ένα γεγονός, τραγικό, ότι κάποιο συστημικό κανάλι ξεκινάει μία νέα σειρά με τίτλο «Παρθένα ζωή νομίζω» και εμφανίζει ένα διαφημιστικό όπου συζητούν δύο παπικοί με τον πάπα και χλεβάζουν την άσπορο σύλληψη του κυρίου μας. Λοιπόν, το αυτό το... δηλαδή στην κυριολεξία. Αυτό είναι ο παπισμό. Δεν μπήκα περισσότερο γιατί μα λένε μα φανατικού. Όχι. Ο, στο, στο Μόναχο, σε ένα συνέδριο πριν από χρόνια, με καλέσανε να μιλήσω για την ειδική σημασία τη Αναστάσεω, τη Ανάσταση ή στον Χριστιανισμό. Mm -hmm. Και ανεφ... ε, μίλησα ω Ορθόδοξο, πατερικό. Mm -hmm. Οπότε σηκώνεται ένα καθηγητή πανεπιστημίου, Ρώμαιο Καθολικό, ο οποίος μου λέγει ανέστη πραγματικά ο Χριστός ή εσάπησε μέσα στο μνήμα. Λέω κοιτάξτε δύο θα σας πω. Το πρώτο είναι με εκπλήση ότι ένας κληρικός έστω ρωμαιοκαθολικός μιλεί έτσι. Το δεύτερο είναι σας ευχαριστώ διότι τώρα κατάλαβα τι σημαίνει παπισμός. Λοιπόν, επόμενον ήταν και αυτό που έγινε. Μάλιστα. Άλλος χριστιανισμός. Χριστιανισμός της εξουσίας, χριστιανισμός άνωθεν επιβολής, και εμείς το κακό με εμάς είναι ότι γινόμαστε δούλοι και όργανα τους, από πατριάρχες μέχρι παπαγιώργηδες, ταπεινού ταπεινούς παπάδες. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, πάλι θα πω για το Σεραφείμ, ό,τι και να ήταν μπορεί να τα αποδώσεις ό,τι θέλεις. Εγώ ξέρω στις προσωπικές επαφές τι μου έλεγε, πες τα ας παπαγιώργη ας. στην τηλεόραση, διότι εγώ είμαι αρχιεπίσκοπος και με πιέζουν να μην τα πω. Είχα πίσω μου ολόκληρο αρχιεπίσκοπο. Ήρθε άλλο αρχιεπίσκοπο και μου έλεγε: Μην πει τίποτα από αυτά, να μου κλείσει το στόμα. Οπότε λοιπόν θα ήθελα από τον Πατριάρχη μα. Σέβομαι τη χειροτονία του, την αρχιεροσύνη του κλπ. Διαφωνώ ριζικά με την ιδουλική επαφή με τον δυτικό κόσμο, αδελφή, εκκλησία και κάτι τέτοια. Λοιπόν, που είναι αθεολόγητα, γιατί και εγώ ξέρω γράμματα εγώ, και εκείνο. Έχουμε εγώ. και την ίδια ηλικία. Σέβομαι και προσκυνώ την αρχιεροσύνη του. Λοιπόν, θα ήθελα ο Πατριάρχης να με καλέσει εμένα ή όλους τους άλλους που μας θεωρούν φανατικούς και να μας πούν. Παιδιά, είμαστε στη νέα εποχή. Αναγκαστικά θα πούμε yes sir σε αυτούς που κυβερνάνε τον κόσμο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν σύγκρουση με τη Ρωσία σε εμά. Αυτοί μεταξύ τους πίνουν ε... ε... εισηγείαν ο ένας του άλλου. Να μου πει λοιπόν Παπαγιώργη, Παπαθόδωρε κλπ. Ε... Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς δεν μπορούμε να, τίποτε, να πούμε τίποτε. Αλλά ως Ορθόδοξος ηγέτης, σε παρακαλώ να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Όπως μου το πω εραπεί. Θεός χωρές Λοιπόν, ο δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Δεν θα δε σας κουράσω παραπάνω. Χαρά έχω... μου είναι. <χε Liverpool> ε, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα και βεβαίω είναι... Ανοιχτό ο δρόμο και για οποιαδήποτε άλλη. Στη διάθεσή σα, όσο έχω δυνάμει. Να είστε, να είστε καλά. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ κυρίες και κύριοι όπως μα ε, μας ανέφερε ο πατήρ Γιώργος Μεταλινός και όπως διδάσκει βέβαιως και η ιστορία μας αλλά και η σημερινή θρησκευτική εορτή σε κάθε κρίσιμη καμπή του γένους την κατέληση στιγμή επεμβαίνει ο Κύριος και μας διασώζει ε, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι και εμείς από την πλευρά μας πράττουμε συμφώνως με το θέλημά του. Πολύ σωστά. Ε, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας χαίρετε.